Το ενδεχόμενο εμπλοκής του ΝΑΤΟ στη σύραξη στην Ουκρανία διέψευσε κατηγορηματικά σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη διάσκεψη για την Ουκρανία που διοργάνωσε ο Πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν στο Παρίσι, ενώ διέψευσε και τις δηλώσεις περί Ευρωπαϊκού στρατού. Συζητήσεις με τον Πρόεδρο Μακρόν και με τους ομολόγους μας έχουν πάντα ξεχωριστό ενδιαφέρον, πόσο μάλλον όταν συμπληρώνονται 2 χρόνια από τη βάρβαρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Πιστεύω ότι επανεβεβαιώσαμε την ενότητά μας και την αποφασιστικότητά μας να στηρίξουμε την Ουκρανία έτσι ώστε να μπορέσει να αμυνθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο απέναντι στην ρωσική εισβολή. Και νομίζω ότι καταλήξαμε και σε ένα πλαίσιο το οποίο θα σας λέγω ότι δεν αποκλίνει ιδιαίτερα από τις αποφάσεις που έχουμε πάρει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το πώς μπορεί αυτή η βοήθεια με πρακτικό τρόπο να έχει πιο ουσιαστικό και χρήσιμο αποτέλεσμα για τη δημοκρατία. Και εκεί πέρα, επειδή άκουσα και διάφορα σχόλια από συναδέλφους, ομολόγους μου για ζητήματα τα οποία ενδεχομένως να συζητήθηκαν εντός της αίθουσας, θέλω να διαβεβαιώσω ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα αποστολής δυνάμεων ευρωπαϊκών, δυνάμεων του ΝΑΤΟ εντός της Ουκρανίας, ένα ζήτημα το οποίο για την Ελλάδα δεν υφίσταται και πιστεύω ότι δεν υφίσταται και για την μεγάλη πλειοψηφία των ομολόγων μας. Συνολικά 17 αρχηγοί κρατών, μεταξύ των οποίων και ο Πρωθυπουργός, καθώς και 4 αντιπροσωπεία σε υπουργικό επίπεδο, συμμετείχαν στη διάσκεψη του Παρισιού. Στόχος της συνάντησης, η επανεξέταση όλων των μέσων αποτελεσματικής βοήθειας προς την Ουκρανία, αλλά και η αποστολή μηνύματος προς τη Μόσχα ότι οι σύμμαχοι του Κιέβου δεν είναι κουρασμένοι, όπως συχνά η ρωσική προπαγάνδα αφήνει να εννοηθεί, αλλά αποφασισμένοι να αποτρέψουν την επικράτηση της Ρωσίας στην πολεμική σύγκρουση που η ίδια ξεκίνησε. Έως τώρα κυριαρχούσε προβληματισμός μετά τη δήλωση του Πρωθυπουργού της Σλοβακίας, Ρόμπερτ Φίτσο, πως ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ εξετάζουν να στείλουν στρατιώτες στην Ουκρανία. Ωστόσο, τέτοιο σχέδιο δεν υπάρχει. Μετά το πέρας των εργασιών της διεθνούς διάσκεψης, ο Εμμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε κατά την διάρκεια της συνέντευξης τύπου την αναβάθμιση της στρατιωτικής βοήθειας της Δύσης στην Ουκρανία. Ομάδα κρατών προτίθεται να παραδώσει στο Κίεβο πυράβλους μέσου και μακρού βεληνικούς, ενώ αρκετές ευρωπαϊκές χώρες δήλωσαν πως στηρίζουν την πρόταση της Τσεχίας να αγοράσουν από κοινού πυρομαχικά εκτός Ευρώπης για λογαριασμό της Ουκρανίας. Θα κάνουμε ό,τι απαιτείται ώστε η Ρωσία να μην καταφέρει να κερδίσει τον πόλεμο, επέμεινε ο Εμμανουέλ Μακρόν, υπογραμμίζοντας ότι η ήττα της Ρωσίας είναι απαραίτητη για την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην Ευρώπη. Ο Γάλλος Πρόεδρος έκρινε επίσης ότι η Ουκρανική κρίση μπορεί να αποτελέσει ευκαιρία για την αμυντική χειραφέτηση της Ευρώπης. Ανακοίνωσε επίσης ότι αποφασίστηκε η σύγκληση διεθνούς διάσκεψης για το Ουκρανικό και σε επίπεδο Υπουργών Άμυνας.